Από θαύμα δεν υπήρξαν τραυματισμοί το πρωί στη συμβολή των οδών Ψαρομιλίγκων και Ευγενικού, όταν κομμάτι από ένα σάπιο δοκάρι προσγειώθηκε στον πεζόδρομο. Εδώ πέρα έφτιαχνα τα λαμπάκια εδώ πέρα πριν μια ώρα και ακούω ένα θόρυβο και είχε πέσει όλο αυτό το ξύλο εδώ μπροστά στον δρόμο. Και πριν 5 λεπτά είχε περάσει ένα τζιπάκι αμάξι και πάλι να το πλακώσει. Αυτό το ξύλο εδώ. Ευτυχώς δεν πέρναγε κάποιο πεζός. Δεν θα είχαμε δηλαδή θύματα. Έπεσε ακριβώς εδώ, φαίνεται. Και με τα καρφιά και με όλα αυτά. Έτσι. Όπως το βλέπετε. Ήτανε θέμα τύχης ότι δεν είχαμε θύμα. Γιατί βλέπετε τους ανθρώπους. Έτσι όπως τους βλέπετε εκεί και περνάνε εδώ. Κάτοικοι και καταστηματάρχες στο κέντρο του Ηρακλείου ζουν με το φόβο της κατάρρευσης του διατηρηταίου κτίσματος, το οποίο κρέμεται κυριολεκτικά πάνω από το κεφάλι τους. Είναι ένα κτίσμα το οποίο είναι διατηρηταίο, δεν κάνουν κάτι για να το φτιάξουν και ανησυχούμε γιατί εάν θα πέσει, εκτός ότι μπορεί να σκοτώσει όποιον περνάει από κάτω, θα μας κάνει μεγάλη ζημιά γιατί είναι ακριβώς στην πόρτα μας. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, φουντώνοντας την ανησυχία που προκαλεί η κατάσταση του κτηρίου. Ένας από τους τοίχους είχε καταρρεύσει εν μέρη στον πρόσφατο μεγάλο σεισμό στο Αρκαλοχώρι, χωρίς όμως να ληφθούν άλλα μέτρα πέρα από τις κορδέλες με τις οποίες έκλεισε το δρόμο και σήμερα η Δημοτική Αστυνομία. Μα κάναμε εγώ μέσα με πλακώσει. Να είμαι μέσα. Και ας πέσει. Τι θα κάνουμε. Για να πέσει αυτό εδώ το κτίσμα θα έρθει κατευθείαν πάνω μας.